Λοιπόν, είχαμε αναφερθεί γιατί επινοήθηκαν τα στασίδια, αν θυμάστε, γιατί υπάρχουν στασίδια μέσα στην Εκκλησία. Γιατί όπως έχουν το σχήμα του Σταυρού, μας αναγκάζουν να είμαστε όρθιοι και να είμαστε σε σχέση προσευχής. Και όχι καθίσματα, όπως επινοήσαμε τώρα, αλλά στασίδια για να στεκόμαστε όρθιοι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η επόμενη ενότητα, οι ανευλαβώς ευρισκόμενοι στην Εκκλησία, δεν ωφελούνται από τον εκκλησιασμό, αλλά και βλάπτονται. Αντίθετα, πώς ο Θεός να επιβλέψει σε εκείνο που στέκεται άτακτα και ανήσυχα μέσα στην Εκκλησία, πώς ο Θεός να ακούσει την προσευχή εκείνου, ο οποίος προσεύχεται στην Εκκλησία υπερήφανα και φαρισαϊκά, πώς να συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνου του ανδρός ή εκείνης της γυναίκας που έρχονται στην Εκκλησία στολισμένοι με πολύτιμα φορέματα, που βαστάζουν επάνω τους μοίρα, μόσχους και αρώματα, που βάζουν φτιασίδια και καλοπισμούς στο πρόσωπο. Κάποια φορά που συμβαίνει και έρχεται στην Εκκλησία μας, ας πούμε, κοινό, όχι δικό μας, έχουμε την εικόνα αυτή πολυστολισμένων γυναικών και αρωματισμένων. Τώρα, οι αγιαντονίδες σας εδώ προσαρμόστηκαν. Όταν έχουμε κοινό, προχθές που είχαμε τις στρατιώτες εδώ, τους στρατιώτησες, είχαμε καμιά δεκαριά πολυστολισμένες κυρίες. Ή πώς μπορεί να έρθουν σε κατάνοιξη στην καρδιά τους εκείνοι που στέκονται μέσα στα στασίδια, άλλοτε έχοντας το ένα πόδι πάνω στο άλλο, άλλοτε καθισμένοι, ούτε καθισμένοι στα στασίδια, άλλοτε ξιώμενοι, άλλοτε ξαπλωμένοι με τα πόδια τους σαν να είναι παράλυτοι, πώς δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα εκείνοι που δεν έχουν τους οφθαλμούς τους κάτω να βλέπουν και να προσέχουν στα λεγόμενα ή στις Άγιες εικόνες με βλάβια, αλλά στρέφουν τα μάτια τους εδώ και εκεί και βλέπουν με περιέργεια τα κάλλη και τα πρόσωπα των ανδρών και των γυναικών. Αλήθεια, εγώ φοβούμαι ότι αυτοί οι χριστιανοί όχι μόνο δεν παίρνουν ωφέλεια από αυτήν την αθεόφοβη και καταφρονητική προσευχή τους, αλλά και αμαρτία ακόμη παίρνουν και βλάβη περισσότεροι προσλαμβάνουν στην ψυχή τους από αυτήν και πληροφορούνται εις αυτούς εκείνη η κατάρα όπου επροφήτευσε για τον Ιούδα ο προφήτης Δαβίδ που είπε «Και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν». Να προσεύχεσαι και όταν είναι υπερήφανη και εγωιστική αυτό να καταλήγει σε αμαρτία και σε βλάβη. «Και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν». Και έτσι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία όπως προείπαμε είναι ένα κοινό ιατρείο, για τους χριστιανούς αυτούς γίνεται ένα τραυματίο, όχι ιατρείο, αλλά τραυματίο. Γιατί αυτοί όχι μόνο δεν θεραπεύουν τις πληγές τους στην Εκκλησία και τις αμαρτίες που είχαν, αλλά παίρνουν ακόμη και άλλες πληγές και μαζεύουν ακόμη και άλλες αμαρτίες και βγαίνουν έτσι από την Εκκλησία και με πρόσθετες αμαρτίες. Γι' αυτό είπε ο Θείος Χρυσόστομος, πάντα ο Χρυσόστομος, «Ιατρίων γάρο οίκος ούτως εστί πνευματικών, ειν άπεραν λάβομεν έξωθεν τραύματα, εντάφθα θεραπεύσομεν. Ούχ ίνα και εντεύθεν συλλέξαντες έτερα, ούτως απείομεν». Πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να θεραπεύσουμε τα τραύματά μας, όχι να προκαλέσουμε και άλλα τραύματα μέσα στην Εκκλησία. «Αν γάρ του πνεύματος ημών διαλεγωμένου, μη προσέχομεν, αν το Άγιο Πνεύμα, τα αναγνώσματα, οι ψαλμωδίες, δεν προσέχουμε, αν γάρ του πνεύματος ημών διαλεγωμένου, μη προσέχομεν, ου μόνον τα πρώτερα ουκ απελουσάμεθα, αλλά και έτερα προσλειψόμεθα». Όχι μόνο δεν καθαρίσαμε τα προηγούμενα, αλλά πήραμε και άλλα αμαρτήματα. «Και μολονότι η Εκκλησία είναι ουρανός και παράδεισος, όπως προείπαμε, σε αυτούς τους ανευλαβείς χριστιανούς, καταφρονητές και αθεόφοβους, δεν ωφελεί αυτός ο ουρανός και ο παράδεισος. Όχι εξαιτίας του, μη γέννητο, αλλά από την ανευλάβεια η καταξία εκείνων. Γιατί και ο διάβολος βρισκόταν στον ουρανό και δεν ωφελήθηκε τίποτε από αυτόν, όπως και ο προπάτορ Αδάμ δεν ωφελήθηκε από τον παράδεισο. Μπορείς να είσαι μέσα στην Εκκλησία και ο διάβολος στον ουρανό ήταν, αλλά και να μην ωφελήσει ούτε από την Εκκλησία ούτε από τον παράδεισο. Επίσης και οι δύο εξέπεσαν από αυτούς και από τον ουρανό και από τον παράδεισο για την κακία τους, και ο διάβολος και ο Αδάμ». Μια άλλη ενότητα παραλαμβάνει εμάς τους ιερείς, ότι οι εντοβήματοι όντες ιερείς και μοναχοί δεν πρέπει να συνομιλούν. Για να μην πάθετε λοιπόν κι εσείς αυτό, αδελφοί μου χριστιανοί, να προσέχετε για την αγάπη του Θεού,
να στέκεσαι στο ναό του Κυρίου με φόβο και ευλάβεια, διότι έτσι προστάζει ο Θεός λέγοντας «Ευλαβίας ποιήσατε τους Ιούς Ισραήλ» και όχι με ανευλάβεια και καταφρόνηση, γιατί οι καταφρονητές παίρνουν από τον Κύριο μεγάλη οργή και αφανισμό, όπως είναι γραμμένο στον Αβακούμ. «Είδετε οι καταφρονητέ και επιβλέψατε και θαυμάσατε θαυμάσια και αφανίστητε». Μάλιστα δε και εξαιρέτως, ας προσέχουν καλά οι Άγιοι Ιερείς ή και οι μοναχοί, να μην συνομιλούν ευρισκόμενοι μέσα εις το Άγιο Βήμα της Εκκλησίας ή και έξω εις τους χορούς. Διότι αν ίσως οι έξω του βήματος όντες λαϊκοί χριστιανοί έχουν χρέος να στέκονται σκοπώντες με φόβο και συστολή, πόσο μάλλον χρωστούν οι εντός του βήματος ιερωμένοι και κληρικοί να στέκουν με ευλάβεια και με θείο φόβο, για δύο αιτίες. Πρώτον, διότι ευρίσκονται μέσα εις αυτό το θείο άδυτον, στο οποίο περιέχεται η Αγία Πρόθεση, η Αγία Τράπεζα, το Άγιο Ορτοφόριο, εις τα οποία επιθυμούν να παρακύψουν και αυτοί οι ίδιοι άγγελοι και αρχάγγελοι, σκεπάζοντας με ευλάβεια τα πρόσωπά τους. Και πρέπει αυτοί που ευρίσκονται μέσα ιερωμένοι και κληρικοί, όχι να συνομιλούν μεταξύ τους για κοσμικές υποθέσεις, άπαγε, αλλά και κάφημα και χάρισμα μεγαλώνοντο πρέπει να νομίζουν πως αξιώνονται και να εμβαίνουν μέσα εις αυτά. Διότι αν οι παλαιοί ιερείς των Εβραίων δεν είχαν την άδεια να εμβαίνουν μέσα στα Άγια των Αγίων, τα οποία ήταν ένας μόνος τόπος του ειδικού μας Αγίου Βήματος, αλλά μόνο αρχιερεύς, και αυτός όχι πάντοτε, αλλά μία μόνη και φορά τον χρόνο, πώς δεν πρέπει και οι δικοί μας Άγιοι ιερείς να νομίζουν για μεγάλη τους τιμή το να μπαίνουν μέσα εις αυτό το πρωτότυπο Άγιο των Αγίων Θυσιαστήριων, όπου είναι ο ουράνιος άρτος υπερημών και ιερουργείται η Θεία Λειτουργία, και δεύτερον, διότι οι ιερωμένοι και κληρικοί και μοναχοί χρεωστούν να γίνονται στους λαϊκούς παράδειγμα καλό σε κάθε πράγμα. Έτσι παρομοίως χρεωστούν να γίνονται καλό παράδειγμα εις αυτούς και της ευταξίας μέσα στην Εκκλησία και να έχουν συστολή και ευλάβεια και σιωπή. Διότι αν οι ιερείς ομιλούν μέσα στην Εκκλησία, τι πλέον να κάνουν και οι λαϊκοί, και αν το φως γίνεται σκότος, το σκότος τι έχει να γίνει, καθώς είπε ο Κύριος, περί τούτων γάρ είπε και ο θεολόγος Γρηγόριος, εν της τετραστήχης, ημίν λέγω μάλιστα της του βήματος, οφθαλμόν είναι μη σκότος πεπλισμένον, μη και πρόεδροι του κακού φαινόμεθα, ή γάρ το φως τι ούτων το σκότος πόσον. Πολλοί από εσάς τους χριστιανούς, τελειώνω εδώ, πολλοί από εσάς τους χριστιανούς ξέρω ότι νομίζουν για μεγάλο χάρισμα και το έχουν καύχημά τους το να πάει στα Ιεροσόλυμα, να προσκυνήσουν με ευλάβεια και κατάνοιξη τα Άγια προσκυνήματα, δηλαδή τον ζωοδόχο τάφο του Κυρίου, τον Άγιο Γολγοθά, την Ιερή Βηθλεέμ και όλα τα άλλα. Πολλοί από εσάς πηγαίνουν σε μακρινούς τόπους και κοπιάζουν από ξηρά και από θάλασσα για να προσκυνήσουν με ευλάβεια πολλών Αγίων Ιερά Λείψανα, όπως είναι του Μεγάλου Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοφανούς εις τους Κορφούς στην Κέρκυρα, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλινία, του Αγίου Διονυσίου στην Ζάκυθο και άλλων Αγίων εις άλλους τόπους. Ναι, αυτή η προσκύνηση και ευλάβεια και οδηπορία είναι καλή και επενετή. Έχει μια εξαιρετική θέση ο Άγιος Νικόδημος εδώ, αλλά δεν έπρεπε να έχετε, αν όχι περισσότερον, αλλά και την ίδια ευλάβεια, αδελφοί, και όταν πηγαίνετε και στην Εκκλησία του Χριστού, όπου είναι τυπικός όλα σχεδόν τα προσκυνήματα που υπάρχουν στην Ιερουσαλήμ, δεν έπρεπε να δείχνετε την ίδια κατάνοιξη και ευταξία και φόβο όταν παραστέκεστε στη φρικτή και θεία ιερουργία, στην οποία ευρίσκεται παρόν όχι το λείψανον του Δίνος και του Δίνος Αγίου, αλλά αυτό το θεοϋπόστατο και ζωοποιό και πανακύρατο σώμα και αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Αγίου των Αγίων. Θέλεις να βεβαιωθείς, αδελφέ, πως στην Εκκλησία βρίσκονται τυπικώς τα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ? Άκουσε. Βλέπεις το Άγιον Δισκάριον επάνω στην Αγία Πρόθεση. Δέστε τώρα τι ωραία ερμηνεία κάνει. Αυτό σημαίνει την φάτνη στην οποία ο Χριστός γεννήθηκε κατά τον Άγιο Γερμανό. Το Δισκάριο είναι η φάτνη. Βλέπεις τον αστερίσκο επάνω στο Δισκάριο. Αυτός εικονίζει τον αστέρα όπου είδαν οι μάγοι στην Ανατολή, ο οποίος ελθόν έστι επάνω ού είναι το πεδίο. Βλέπεις το Άγιον Ποτήριον. Αυτό σημαδεύει το ποτήριον εκείνο όπου δέχθηκε μέσα το ζωήρι το αίμα, όπου έτρεξε από την θεόπλευρη σφαγή του Κυρίου, όταν κρεμόταν επάνω στο Σταυρό. Βλέπεις τον Τίμιο Σπόγκο και την Αγία Λόγχη.
Αυτά εικονίζουν τα όργανα εκείνα όπου υπηρέτησαν τα μαραμένα χείλη του εσταυρωμένου Σωτήρος, οι δε λόγχοι στο να χτυπήσει την τεθεωμένη πλευρά του γλυκητά του δεσπότου. Βλέπεις την Αγία Τράπεζα. Αυτή φανερώνει συγχρόνως και την θεία εκείνη τράπεζα, επάνω στην οποία παρέδωσε ο Κύριος τα μυστήρια εις το ανώγιο κρατοεσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης, και τον ζωοποιό τάφο, μέσα στον οποίο ενταφιάζουσι το σώμα του Κυρίου ο ιερεύς και ο διάκονος, σαν άλλος Ιωσήφ και Νικόδημος. Βλέπεις το ηλιτόν. Αυτό σημαδεύει την συνδόνα με την οποία αντιλήχθηκε το θεοϋπόστατο σώμα του τεθαμένου Ιησού. Βλέπεις τον αέρα. Αυτό σημαδεύει την πέτρα όπου ήταν επάνω στον τάφο του Κυρίου κατά τον Άγιο Γερμανό. Για όλα αυτά ο Άγιος Γερμανός, ορίζοντας την Εκκλησία, λέγει ότι η Εκκλησία αντιτυπεί, δηλαδή αντιπροσωπεύει η Εκκλησία, την Σταύρωση και την Ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Όλα είναι εδώ, μέσα στην Εκκλησία. Όθεν, όση ευλάβεια έχετε όταν βλέπετε τα Άγια Λείψανα, άλλη τόση ευλάβεια είναι δίκαιο να έχετε και όταν βλέπετε τα Θεία Ταύτα και Ιερά Προσκυνήματα, τα οποία βρίσκονται στην Εκκλησία του Χριστού, και μάλιστα όπου εδώ δεν κάνετε έξοδα, ούτε δοκιμάζετε τόσους και τόσους κόπους και κινδύνους από ξηρά και από θάλασσα, αλλά φτάνει μόνο να θελήσετε να πάτε στην Εκκλησία και να σταθείτε με φόβο και ευλάβεια, και ευθύς λαμβάνετε τον ίδιο μισθό της ευλαβίας, σαν να πηγαίνετε και προσκυνήσετε στα Ιεροσόλυμα και στους Αγίους Τόπους. Και παρακάτω έχει και άλλα, αλλά σταματούμε εδώ.